παιδιά, λοιπόν, τη Κορίνθου, που φιλοξενεί ένα πρωτοβραβευμένο νέο πιανίστα, τον Φραντσέσκο Γκραντάτο από την Ιταλία. Το βιογραφικό υπάρχει στο πρόγραμμα που κρατάτε, αλλά περισσότερα πράγματα θα μας πει ο δημοσιογράφος και αγαπητός σε όλους μας, κύριος Αλέξης Κωνστάλης. Η εκδήλωση είναι η προσφυγή της περιφέρειας του Ρωμανίου και της Ενότητας Κορινθίας και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους εκπροσώπους της περιφέρειας, τον κύριο Άγγελο Παπαγγελόπουλο, αντιπεριφερειάρχη, και τον κύριο Απόστολο Παπαφωτίου, εκπρόσωπο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η υποψηνή εκδήλωση είναι στην διοργάνωση διαφόρων φορέων της τοπικής κοινωνίας μας. Εκτός από την περιφέρεια, που έχει δώσει την αμέριστη βοήθειά της για να πραγματοποιηθεί η υποψηνή συναυλία, να ευχαριστήσουμε τη συνεργασία των Πανελλήνιων Ελληνοϊταλικών Σύλλογων Φιλίας, τη συνεργασία αποφύτων Ιταλικών Πανεπιστημίων και τον αγαπητό μαέστρο κύριο Νίκο Θημιάδη που μας τιμά από την Καρδίτσα και που είναι ο εμπνευστής της όλης αυτής εκδήλωσης, την Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών Κορίνθου και τον κύριο Σωτήρη Δαμασκηνό ως πρόεδρο και εκπρόσωπό της, το Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου και προσωπικά τον κύριο Μπάμπη τον Ανδρικόπουλο, τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, τους χορηγούς μας, το Κατάτη Ζόρτ Αρχιών, τον φωτιστή μας, κύριο Φώτη Κουνταγιώτη, πρόσωπο του Πόρτου του Συνοκιάνου, και βεβαίως τον αγαπημένο δημοσιογράφο μας, Αλέξη Κωνστάλη. Παραδίδω τον λόγο στον κύριο Κωνστάλη, που να εξαρτήσει την υποσχεδία. Καλή σας ευχαριστώ. Στα μέσα του 19ου αιώνα.
επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στον άνθρωπο ως οντότητα, ως ατομικό στοιχείο, στο συνέστημα, στην παράδοση, στον ιδεαλισμό, αντιδρώντας τη μονοπλευρή κυριαρχία της ορθολογιστικής σκέψης του διαφωτισμού, καθώς και στα αυστηρά οριοθετημένα πρότυπα του κλασικισμού. Ζητούσε την επιστροφή στη φύση και στο όνειρο, ιδιαίτερα μετά τις άθλιες συνθήκες που υπήρχαν στην κοινωνία, στο μεγάλο μέρος του λαού, με την επικράτηση της βιομηχανικής επανάστασης. Το κίνημα είχε βαθιά επίδραση στην παιδεία, τις κοινωνικές επιστήμες, τις τέχνες. Η λαϊκή τέχνη και τα έθιμα αρχίζουν να παίζουν πάλι πρωτεύοντα ρόλο. Η γαλλική επανάσταση εμπνέει τη ρομαντική εποχή και η ρομαντική εποχή δίνει όθηση να τραγουδήσουμε πάλι το δυνατό προσωπικό συνέστημα, τον ηρωισμό του αγωνιστή, ιδεαλιστή καλλιτέχνη. Εκφραστές της ρομαντικής εποχής στην τέχνη, ιδιαίτερα στη μουσική, είναι πολλοί. Ο Μπετόβεν και ο Σούμπερτ θεωρούνται εκφραστές της μεταβατικής περίοδου προς τον ρομαντισμό. Στην Γαλλία κορυφαίος ρομαντικός συνθέτης είναι ο Μπερλιόζ. Στην Ιταλία κυρίαρχος είναι ο Βέρντι. Και φυσικά από τους κορυφαίους είναι ο Λίστ, ο Ραχμάνινοφ και ο Σοπάν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με το έργο Πολωνέζα Φάντεζι, έργο 61 του Φρεντερίκου Σοπάν με τον Φραντσέσκο Ραντάτο και με ένα δυνατό σας χειροκρότημα. Thank you.
Thank you.
4 χρόνια του άρχισε ήδη να του κάνει μαθήματα πιάνου. Ο Σοπέν ήταν ως μαθητής πολύ μέτριος, αλλά αγαπούσε με πάθος το πιάνο. Στα 6 του χρόνια εκδίδεται το πρώτο του έργο. Στα 8 του χρόνια κάνει το ντεμπούτο του με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Πολωνία και στην Πολωνία τον θεωρούν τον δεύτερο Μότσαρτ. Το 1829 δίνει την πρώτη του συναυλία στη Βιέννη. Λίγο μετά γίνεται η επανάσταση στην Πολωνία κατά της Τσαρικής Ρωσίας. Η επανάσταση συντρίβεται. Ο Σοπάν παραμένει εκτός Πολωνίας και πάει στο Παρίσι το 1831, όπου εκεί πλέον είναι συγκεντρωμένη η μεγαλύτερη του τεχνών. Το Παρίσι είναι μια πόλη πολύ φιλελεύθερη. Υπάρχουν πάρα πολλοί Πολωνοί εξόριστοι που ευχαριστεί σημαντικά τον Σοπάν και του αρέσει να μιλάει τη γλώσσα του και του αρέσει να βρίσκεται κοντά στο λαό του. Είναι γνωστή και βαθιά η αγάπη του για την Πολωνία και αυτό φαίνεται σε πολλά από τα έργα του. Το 1832 κάνει τον ντεμπούτο του στην αίθουσα μουσικής της κατασκευαστικής εταιρείας Πλεγέλ, την περίφημη Σαρλ Πλεγέλ που υπάρχει ακόμα. Παρόντες ο Μέντελσον, ο Λίστ και άλλοι επιφανείς της μουσικής, τους κερδίζει όλους, τους μεθάει όλους με το ήχο που έβγαζε, τον αποκαλούν ο ποιητής του πιάνου. Ο Σοπέν κερδίζει πραγματικά με το παίξιμό του και με την εκφραστικότητά του μια μοναδική θέση στο πάνθεον των μεγάλων ερμηνευτών του πιάνου. Ο Σίριλ Σκοτ, ένας Άγγλος συνθέτης, είχε πει: «Ο Σοπέν ήταν ο κατεξοχήν μουσικός ποιητής της λεπτότητας». Όχι της εύκολης λεπτότητας, αλλά μιας βαθύτερης εσωτερικής ευγένειας ψυχής. Αυτή η λεπτότητα ήταν το βασικό κλειδί της μουσικής του, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μουσικής του. Στη μουσική του υπάρχει ενίοτε αυτό το άρωμα θλίψης, μελαγχολίας, που αποτελεί και την πεμπτουσία της αληθινής λυρικής ποίησης. Όσοι έχετε κάνει πιάνο, θυμόσαστε τις περίφημες στα βιβλία Κράμερ, Τσέρνι, το ανώ που όλοι κάναμε τις σκάλες πάνω-κάτω, ατέλειωτα κουραστικά, η ετούντα. Τέτοια έργα έγραψε και ο Μπαχ, έγραψε και ο Μπετόβεν με τις περίφημες μπαγκατέλες, έγραψε και ο Σοπέν, τις περίφημες ετούντα, οι οποίες πάνε το ίδιο πολύ πιο μπροστά και είναι ένα ξεχωριστό και πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου του και πάρα πολύ δύσκολο. Για πολλά χρόνια τις θεωρούσαν ότι δεν μπορούσε να τις παίξει κανείς. Θα ακούσουμε λοιπόν τις Etude Opus 10, ρυθμός 3, 5, 8 και 9 και από τη συλλογή Opus 25, τις Etude 10 και 12. Πάντα με τον Francesco Radato. Francesco, per favore. Thank you.
Thank you.
έδινε έκφραση σε ένα ολόκληρο κόσμο συναισθημάτων που μόνο λίγοι εκλεκτοί μπορούσαν να εκτιμήσουν. Η μούσα της πατρίδας του, η παγορεύτα τραγούδια του και οι αγωνιώδεις κρατιές της Πολωνίας δίνουν στην τέχνη του μία μυστηριώδη απροσδιόριστη ποίηση, η οποία για όλους όσοι την έχουν βιώσει δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο. Το πιάνο μόνο δεν ήταν αρκετό για να αποκαλύψει όλα όσα κρύβει μέσα του. Εν συντομία, είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος που μας επιβάλλει τη μεγαλύτερη αφοσίωση και αγάπη. Τώρα θα περάσουμε στον Λίστ, ένας πραγματικά από τους τιτάνες του πιάνου. Ίσως θα μπορούσε να το συγκρίνει κανείς με τον Μάικλ Τζάκσον. Ήταν ο μεγαλύτερος rock star της εποχής του. Και θυμάμαι μία ιστορία, η οποία είναι αληθινή, μία πολύ αγαπημένη συνάδελφος, η Δίκη Καρέλη, την αδελφή της Κάτιας Αναλυφή, στην τηλεόραση, όταν ήταν νέα, ερωτεύτηκε κάποιον νέο. Αυτός ήταν από καλή οικογένεια, αριστοκρατική οικογένεια, την κάλεσε σπίτι του, λοιπόν, να γνωρίσει κάποια στιγμή τη μητέρα. Θυμόσαστε ίσως στο Λίστ, είχε μαλλιά κάπως έτσι, ήταν ο Αβάς Λίστ. Πήγε η Βίκη στο σπίτι της μέλουσας πετεράστης. Κάθισε, έγινε φοβερό τρακ, ήθελε να κάνει καλή εντύπωση. Η κυρία ήταν πολύ αυστηρή καθόταν και την κοίταζε έτσι. Κάτι έπρεπε να πει, τι να πει. Βλέπει λοιπόν ένα μεγάλο πιάνο με ουρά και μια φωτογραφία πάνω στο πιάνο και λέει, αυτή εκεί πάνω στο πιάνο θα είναι σίγουρα η μαμά σας. Όχι δεσποινής μου, αυτή είναι ο Φρανς Λίστ. Καταλαβαίνετε πόσο καλή εντύπωση έκανα. Για να μπορέσουν όμως να ανταποκριθούν αυτοί οι γίγαντες του πιάνου στα κελέσματα της ρομαντικής εποχής, έπρεπε να υπάρχει ένα κατάλληλο μουσικό όργανο. Ο πρόγονος του πιάνου είναι το harpsichord. Το αρπίχορδο, το λένε στα ελληνικά, ή αλλιώς και τσέμπαλο. Το οποίο ήταν σχήμα σαν γι' αυτό μόνο λίγο πιο στενό και η διαφορά ήταν στην εσωτερική δομή. Ήταν από ξύλο το πλαίσιο. Οπότε δεν μπορούσε να κρατήσει πολλές χορδές και πολύ τεντωμένες χορδές. Το 1811 λοιπόν, ο Παρτολομαίο Κριστόφορη θα είναι το πρώτο, αν δεν μπορούσε να παίξει ούτε πιάνο, ούτε φόρτο. Οι νότες ήταν ξεκάθαρες, καθαρές, διαυγείς, δεν μπορούσε να τραγουδήσει, δεν υπήρχαν τα πεντάλια, αυτά είναι θέδρες αργότερα του αέρα. Και οι πρώτες σονάτες του Μότσαρτ και του Μπετόβεν παίζονταν σε τέτοια όργανα, με τελείως άλλο ήχο. Το 1811 γίνεται το πρώτο φόρτε πιάνο και αυτό όμως διαφορετικό από το πιάνο όπως εξελίχθηκε αργότερα. Το πλαίσιο αλλάζει, είναι από μέταλλο πλέον, άρα μπορεί να κρατήσει πολύ πιο τεντωμένες χορδές και πολύ περισσότερες χορδές. Τα σφυράκια που χτυπάνε τις χορδές δεν είναι πλέον καλυμμένα από δέρμα, αλλά από τσόχα. Και έτσι δίνουν δυνατότερο ήχο, μπορεί να χτυπήσουν πιο δυνατά με μεγαλύτερο ήχο. Και το πιάνο μεγαλώνει κατά 14 λευκά πλήκτρα, κατά 2 οκτάδες. Οπότε πλέον μπορεί ένα πρώην λεπτεπίλεπτο ευαίσθητο όργανο να φροντίξει και να φωνάξει όπως ήθελε ο ρομαντισμός, ο επικός ρομαντισμός, ο ηρωικός ρομαντισμός, αλλά και να στενάξει και να τραγουδήσει, όχι να τραγουδήσει, να στενάξει και να δώσει την ευαισθησία που είχε το τσέμπαλο. Αυτό το όργανο λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα στους μεγάλους ερμηνευτές να δώσουν και τα έργα του ρομαντισμού και να δώσουν και τα έργα του ρομαντισμού. Ο Φραντς Λίστ ήταν Ούγγρος, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του οργάνου αυτού και λέγεται κάποτε όταν ήταν νέος ότι περνούσε έξω από μια έκθεση πιάνου και εκεί στην έκθεση αυτή ήταν η έκθεση του Ερά. Μπήκε μέσα, κάθισε σε ένα πιάνο και άρχισε να παίζει. Ο Ερά, έξυπνος έμπορας, αλλά και μουσικός ο ίδιος, πήγε στο νεαρό καλλιτέχνη, διέγνωσε, είδε το ότι έκρυβε μέσα και του είπε λοιπόν,
ότι η εταιρεία ΕΡΑ θα εκάλυπτε όλες τις συναυλίες του κάθε φορά με καινούργιο, με διαφορετικό πιάνο. Και έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία και ο Λίστα έγινε η τεράστια φυσιογνωμία που ξέρουμε απόψε. Που ξέρετε. Το έργο που θα ακούσουμε απόψε είναι η Παλάντα αριθμός 2. Λέγεται ότι είναι εμπνευσμένο από την ιστορία της Ιρούς και του Λέαντρου, του Λέαντρου, αν θέλετε, στην καθαρέωση. Τώρα, αν δεν τη θυμόσαστε, η Ιρό ήταν η έλεια της Αφροδίτης που έμενε στη Σιστό, στην ευρωπαϊκή πλευρά του Ελίσποντα. Ο Λέαντρος ήταν ένας νεαρός από την Άβυδο, από την απέναντι πλευρά του Ελίσποντα. Είχε ερωτευτεί την Ιρό και έβλεπε κάθε βράδυ η Ιρό στον πύργο της, άνευε ένα κόκκινο λιχνάρι, ένα ο Λέαντρος το έβλεπε, κολυμπούσε τον Ελίσποντο, πήγαινε, συναντιόταν τη νύχτα με την αγαπημένη του και πρωί έπρεπε να φύγει και να γυρίσει πίσω. Έτσι πέρασε το καλοκαίρι και έφτασε το φθινόπωρο, ο χειμώνας, όπου οι δύο εραστές χώρισαν με την υπόσχεση να ξανασυναντηθούν την άνοιξη. Φτάνει στην ασιατική πλευρά του Ελισπόντου ο Λέαντρος, αλλά βλέπει το φωτάκι αναμένο πάλι στον πύργο. Οπότε ξαναβουτάει στη θάλασσα για να κολυμπήσει απέναντι, γιατί πίστευε τον καλούσε ήρω. Τα κύματα ήταν μεγάλα, έκανε κρύο, τον παρέσυρο, πνίγηκε, το μαθαίνει ήρω, πέφτει και αυτή στη θάλασσα και κάποια στιγμή τους βρήκαν αγκαλιασμένους σε μια ακτή και στην ακτή αυτή λέγεται ότι έκαναν τον τάφο των δύο εραστών. Και κάποιοι πιστεύουν ότι η ιστορία αυτή είναι αληθινή. Μάλιστα κάποιο ιστορικό λέει ότι είχε δει τον τάφο των δύο εραστών. Francesco Radato, per favore, Liszt, παράδα νούμερο 2. Thank you.
αρχαία που δείχνει ο Κλάουδιο Αβάδο στην Ελβετία. Με λίγο καιρό πριν φύγει, τελείως οστεώδης από τον καρκίνο, μια σκιάτα αυτού του εξωτερικά. Και όταν τελείωσε, κοίταξε ψηλά και έμεινε εκεί η σωλής, η ορχήστρα, ο κόσμος, όλοι γίνανε περίπου 50 δευτερόλεπτα και να ακουγόταν ούτε εκεί. Και μετά έτσι έκανε. Και πετάξα το χειροκρότημα. Είναι στιγμές πολύτιμες αυτές. Φτάνουμε στην τελευταία ενότητα και θα μου επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους και του σωλής, αλλά και τριών εμάς, τεσσάρων εμάς που είμαστε εδώ, για την γενναιόδορη και τόσο ευγενική φιλοξενία στο Αλκιόν, το ξενοδοχείο Αλκιόν στο Βραχάτι. Πραγματικά ήταν καταπληκτική άνθρωποι, μας υποδεχτήκατε το χαμόγελο, η ευγένεια, όλα αυτά. Να πω ότι είναι κοντά μας και ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί στην περιοχή, αλλά και γενικά έξω από την Αθήνα, να φέρει τη μουσική πιο κοντά στον πολύ κόσμο. Είναι ο κ. Πελοπίδας Μαυρόπουλος, που είναι ο διευθυντής του Παλαιστινίου. Η σύντροφός του Κατερίνα, που είναι μουσικός. Να ευχαριστήσω το σύγχρονο οδείο, το αρχιακό οδείο, για την προσπάθεια που κάνει να φέρει τη μουσική εκεί που δεν έχει κανείς την ευκαιρία να την ακούσει συχνά και δεν παρουσιάζεται ούτε από τις τηλεοράσεις, ούτε από τα ραδιόφωνα, με μόνη εξαίρεση είναι εδώ. Να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Σχολείο, το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου, όπως επίσης και την Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών Κορίνθου, τον κύριο Σωτήρη Δαμασκηνό, γιατί αυτοί συμμετέχουν στην διοργάνωση αυτή. Να είστε καλά. Και κύριε Δαμασκηνέ, για να σας δούμε έτσι, ποιος είναι ο κύριος Δαμασκηνός. Εδώ είμαι. Πίσω είναι. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας. Και θα με επιτρέψετε να ευχαριστήσω εγώ και εγώ προσωπικά ένα πολύ καλό φίλο που γνωριστήκαμε μέσα από τη μουσική, τον κύριο Νίκο Ευθυμιάδη, ο οποίος είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει για να προλογίσω αυτή τη βραδιά, με τον οποίο έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές και χρόνια τώρα προσπαθεί στη γενέτειρά του, αλλά και αλλού, να φέρει τη μουσική, την κορυφαϊκή, την κλασική μουσική, με πολλές θυσίες, με πάρα πολλές δυσκολίες και με πολύ λίγη ανταπόκριση από τους δημόσιους άνθρωπους. Είναι καθόλου. Τώρα περνάμε στο τελευταίο συνθέτη της βραδιάς, τον Σεργέη Ραχμάνινοφ, ο οποίος γεννήθηκε το 1873 στο Νόβγκορο της Ρωσίας, σε μια πολύ πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν απόστρατος αξιωματικός του Τσαρικού στρατού και κατάφερε να σπαταλήσει όλη την τεράστια περιουσία της γυναίκας του και η οικογένεια να μετακομίσει σε ένα μικρό διαμέρισμα. Ο Ραχμάνινοφ σπούδασε στο Δίο της Αιγαίας του Τρίπολης, δεν ήταν πολύ καλός, ήταν μέτριος, και τον στείλανε στη Μόσχα σε έναν πάρα πολύ αυστηρό εκπαιδευτή, μουσικό εκπαιδευτή, εσόκριστο, τον Σβέρεφ, ο οποίος μάλιστα δεν έπαιρνε δίδακτο από τους μαθητές του. Μετά πήγε στο Δίο της Μόσχας, όπου εκεί τελείωσε με άριστα παμψηφή και με μια πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν η όπερα Αλέκο του Ανέτη. Αυτό το έδωσε φτερά να συνεχίσει, αλλά η πρώτη του συμφωνία είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία και σε αυτό συνέβαλε ο μαέστρος, ο οποίος διήθυνε και ήταν λιώμα από το ποτό, το πλάσμα. Και ήταν μια παταγώδης αποτυχία. Αυτό το πείραξε πάρα πολύ βαθιά, του δημιούργησε μια ηχεΐδη ανασφάλεια, μεγάλωσε τις ανασφάλειες αυτές, του έφερε κατάθλιψη, σταμάτησε να γράφει μουσική. Τότε είχε αρχίσει να γίνεται της μόδας η ψυχανάλυση. Και τον πήγανε στον περίφημο Νταλ, έναν ψυχαναλυτή, ο οποίος δούλεψε μαζί του και το πρώτο έργο που έγραψε μετά από τις συνεδρίες που είχε με τον ψυχαναλυτή
ήταν το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα που ήταν μια τεράστια επιτυχία και μάλιστα το αφιέρωσε στον Ντάλ, αλλά η γυναίκα του Σεργέρια είχε παντρευτεί στο μεταξύ, συμπέρνουν και αυτά, και πάτησε πόδι και του λέει ότι εάν, όταν ήταν γυναίκα το χώμα, ήταν, ναι, του λέει, εάν μείνει η αφιέρωση στον Ντάλ, εγώ δεν πρόκειται να σε παντρευτώ. Οπότε υπέκυψε ο Σεργέ Ραχμάνιοφ και η αφιέρωση του Ντάλ σβήστηκε. Στη συνέχεια, να σημειώσουμε εδώ ένα κουρκάδα λάθος, το 1905 είναι η πρώτη Ρωσική Επανάσταση, φεύγει και πάει στην Δρέσδη, όπου εκεί γράφει τη Συμφωνία αριθμός 2, το νησί των νεκρών και το κονσέρτο αριθμός 3 και ακολουθεί μια πρώτη εμφάνιση ως δεξιοτέχνης στις Ηνωμένες Πολιτείες με τεράστια επιτυχία. Το 1910 επιστρέφει στη Ρωσία, γράφει την Χοροδιακή Συμφωνία «Οι Καμπάνες», ακολουθεί η Οκτωβριανή Επανάσταση και φεύγει, εγκαταλείπει τη Ρωσία και ζει πλέον την υπόλοιπη ζωή του μεταξύ Ελβετίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, ήταν τόσο μεγάλη η νοσταλγία της πατρίδας του που ποτέ δεν έμαθε καλά αγγλικά, ζούσε μια πολύ ζωή πολύ χαμηλών τόνων, με πολύ λίγους φίλους και μιλούσε μόνιμα ρώσικα με τους φίλους αυτούς. Αν και τα περισσότερα έργα του τα έγραψε τον 20ο αιώνα, φέρνουν σαφώς τη σφραγίδα του 19ου αιώνα και είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους εκπροσώπους του ρομαντισμού, επηρεασμένος από τον Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ο Σεργέι Ραχμάνινοφ έφυγε από τη ζωή το 1942. Και ο Φραντσέσκο Ραμπάτο θα μας ερμηνεύσει τώρα το προλούδιο αριθμός έργων 32 αριθμός 12 και το προλούδιο έργων 23 αριθμός 5. Φραντσέσκο Ραμπάτο. Thank you.
so lucky to have this personality in your country. Bravo.